Το bodybuilding και ειδικότερα το γυναικείο δεν είναι διαδεδομένο στο νησί μας. Γι' αυτό και εγώ ήρθα να γνωρίσω την αθλήτρια bikini fitness, την Άντρη Κουλουμπρή. Άντρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνάντησή μας εδώ στο πάρκο. Ευχαριστώ. Θέλω να μου πεις έτσι λίγο πώς ξεκίνησες το bikini fitness και τι χρειάζεται έναν κορίτσι ή μια κοπέλα που θέλει να ασχοληθεί. Εγώ ξεκίνησα να αγωνίζομαι το 2017, αλλά ξεκίνησα να ετοιμάζομαι και να το έχω στο μυαλό μου από το 2012, όταν είδα ότι υπάρχει αυτή η κατηγορία, γιατί εγώ το bodybuilding το είχα στο μυαλό μου σαν αντρικό άθλημα μόνο με bodybuilders, δεν ήξερα ότι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες με διαφορετικά κριτήρια. Οπότε το 2012 που είδα το Olympia και είδα την κατηγορία μπικίνι, ήξερα αμέσως ότι ήταν κάτι που ήθελα να δοκιμάσω. Τι είναι το μπικίνι? Το μπικίνι είναι μια κατηγορία γυναικεία. Τα κριτήρια είναι πάρα πολλά απλά, εφικτά και φυσικά. Ένα γυναικείο θηλυκό σώμα με όμορφες αναλογίες, γυμνασμένο. Δεν έχει καθόλου υπερβολή στη μυϊκότητα ή στη γράμμωση. Πόσο διαδεδομένο είναι αυτό το άθλημα στην Κύπρο και θα σε ρωτήσω αν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδόμες και η στήριξη? Είναι αρκετά διαδεδομένο, η αλήθεια είναι. Δεν υπάρχει στήριξη που θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά με τα χρόνια ο κόσμος το μαθαίνει περισσότερο και πάρα πολλές κοπέλες το δοκιμάζουν. Ειδικά τις κατηγορίες, τις καινούργιες, όπως είναι το bikini fitness, η wellness, η κατηγορία που είναι πιο εφικτές. Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει περισσότερη στήριξη, αλλά στην Κύπρο χρειάζεται για να διαγωνιστεί για ένα γυμναστήριο. Οπότε έχουμε αρκετά γυμναστήρια. Εκείνο που μένει είναι η στήριξη. Μας πεις λίγα λόγια για τη Ρουμανία που έχεις πάει. Ο κόσμος έμεινε πίσω ένα χρόνο, οπότε ήταν πάρα πολλές οι συμμετοχές. Μπορώ να πω ότι ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες που έζησα ποτέ. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο, πέρασα υπέροχα. Πόσοι αθλητές έχουν πάει τώρα στη Ρουμανία? Δεν ξέρω ακριβώς νούμερο, αλλά σίγουρα ίσον 600-700 ίσον. Πρόσφατα κατέκτησες την πρώτη θέση στο Arnold Class στο UK. Πώς νιώθεις? Τέλεια, σίγουρα δεν το περίμενα. Τέλεια εμπειρία, αλλά αν με ρωτήσεις ποιος είναι ο καλύτερος μου αγώνας. Ποιος είναι ο καλύτερος σου αγώνας? Θα σου έλεγα η Ρουμανία τώρα που ήρθα, η Ευρωπαϊκή που πήγα το 18. Και είναι αγώνες που δεν τα πήγα τόσο καλά. Ακριβώς γιατί έπιασα από τους αγώνες παραπάνω γνώση, κίνητρο. Τούτοι είναι οι αγώνες που θα σου πω ότι ήταν οι πιο ωραίοι και οι αγώνες που με στιγματίσαν. Πόσο καιρό πριν χρειάζεται να κάνεις προετοιμασία πριν πάει σε έναν αγώνα? Αυτό εξαρτάται από τον καθένα. Σαν εγώ, ολόχρονα κάνω τη διατροφή μου, στη γυμναστική μου, πάω στο γυμναστήριο με στόχο. Τι κρατάς και τι αφήνεις πίσω? Κρατώ τους φίλους που γνώρισα. Αφήνω πίσω κάθε προετοιμασία μου. Γίνεται ένα ξεκαθάρισμα γενικά στη ζωή μου. Γι' αυτό μου αρέσει. Άλλαξα μέσα από τις προετοιμασίες μου. Και άλλαξε όλη μου η ζωή. Έχω γίνει πολύ πιο τυπική, με οργάνωση. Κάθε στόχος μου σίγουρα θα επιτευχθεί. Άλλαξα πάρα πολλά με το συγκεκριμένο άθλημα, γι' αυτό και το συνεχίζω. Τι είναι αυτό που σε δίδαξε και θα το λες μέχρι τα βαθιά σου? Η πειθαρχία. Στην αρχή που το ξεκίνησες, έτσι δεν σε φόβησε τι θα ακούσεις ή πώς θα σε αντιμετωπίσουν, γιατί είναι ένα ανδροκρατούμενο άθλημα, έτσι το έχουμε συνδυάσει εμείς στο μυαλό μας. Σε φόβησαν έτσι κριτικές? Σίγουρα εγώ είμαι λίγο αφελής γενικά. Δεν περίμενα ότι όντως θα υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, όχι όσον ένα αντροκρατούμενο άθλημα, αλλά από τους υπόλοιπους γύρω, από το γύρω κόσμο, μπορεί να το καταλάβει. Και επειδή είναι ένα άθλημα που έχει να κάνει με την αισθητική, το κορμί μας, την εμφάνισή μας, οπότε ο κόσμος θεωρεί ότι δεν είναι άθλημα. Κάποια σχόλια που ακόμα υπάρχουν, απλά πλέον έμαθα να τα αντιμετωπίζω, να μην με ενοχλούν. Στην αρχή όμως ναι, ενοχλούσαμε. Στην αρχή προσπαθείς να εξηγήσεις. Κάποιοι άνθρωποι όμως μπορεί να με θέλουν να καταλάβουν. Αλλά ναι, ακούσα συνέχεια πάρα πολλά αρνητικά σχόλια, ακόμα και για το σώμα μου. Body shaming, που κάποιος θεωρεί ότι μόνο κάποιες κοπέλες με λίγα παραπάνω κιλά το έχουν. Όχι, κι εγώ το έζησα.
να μου λένε ότι είμαι too much, ότι είμαι τέρας. Άκουσα. Δεν μπορεί να αρέσει σε όλου. Εγώ ζω σε αυτό το σώμα, οπότε θέλω να βάλω κιλά, να βάλω κιλά. Θέλω να βάλω μη, θα βάλω μη. Το ίδιο, εγώ δεν προσπαθώ να πείσω καμιά κοπέλα να γίνει μοντέλο ή να γραμμώσει ή να βάλει μη. Όπω νιώθει ο καθένα. Και αν δούμε του γύρω μα με λίγη αγάπη, και να αφήσουμε τον κόσμο να κάνει τον εαυτό του, να είναι αυτό του. Να κάνει. Που θέλει. Πολύ ωραία αυτά που είπες, ότι ο καθένας μας πρέπει να αγαπήσει τον εαυτό του και το φροντίζει ο ίδιος. Εξάλλου, και να θέλεις να γίνεις, είτε να ασχοληθείς με το άθλημα μας, πρώτα πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου όπως είσαι, ό,τι κάνεις, για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε σκοπό. Να αγαπήσεις τον εαυτό σου πρώτα όπως είσαι, και μετά να τον αλλάξεις. Και να τον αλλάξεις επειδή τον αγαπάς. Μας ακούνε έτσι νέα κορίτσια και θέλουν να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα. Τι θα τους συμβούλευες? Να το κάνουν. Να το κάνουν και ό,τι χρειαστούν, εγώ είμαι εδώ. Αγαπώ τον άθλημα πάρα πάρα πολλά και θέλω να ζήσουν τις εμπειρίες και άλλα κορίτσια. Επόμενος σου στόχος? Επόμενος μου στόχος είναι η επόμενη σεζόν, τον Απρίλη, σίγουρα, Απρίλη-Μάιο. Να βελτιώσω κάποια σημεία που το feedback που έπιασα από τους κριτές. Επίσης, στη σκηνική μου παρουσία που είναι πάρα πολύ δύσκολο το posing. Φαίνεται εύκολο, φαινόμαστε χαρούμενες, χαμογελαστές, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε να βελτιώσω κάποια πράγματα και να επανέλθω να διεκδικήσω πάλι την κάρτα. Εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Να πετύχεις τους στόχους σου, ευχαριστώ, και τα όνειρά σου. Και σε ευχαριστώ πολύ για τη συνάντησή μας. Εγώ ευχαριστώ.